Το Νομαρχιακό Τμήμα της Αδειοδημεσσηνίας μαζί με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους του νομού διοργανώνει μια κινητοποίηση παύλα ημερίδα για τα θέματα της υγείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις γιατί η υγεία στο νομό μας και γενικότερα είναι σε ευθύνουσα κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, μαζί με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους του Νομαρχιακό Τμήμα, αποφάσισε την Τετάρτη, 31 του μηνός, να κάνει μια κινητοποίηση παύλα ημερίδα για τα θέματα της υγείας που απασχολούν το νομό μας. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη το πρωί στις 9 η ώρα, στις 9 η ώρα θα είμαστε στην Κυπαρισία και έχουμε στάσεις εργασίας από τις 10 μέχρι τις 11. Θα κάνουμε διαμαρτυρία στον χώρο του νοσοκομείου και θα επιδώσουμε σχετικό ψήφισμα στο διοικητή του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Στη συνέχεια, θα είμαστε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου και εκεί θα υπάρχει στάση εργασίας από τις 12 μέχρι τις 1 και εκεί θα κάνουμε και διαμαρτυρία, θα ενημερώσουμε τους πολίτες και θα δώσουμε και εκεί ψήφισμα στη διοικήτρια του νοσοκομείου. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, εκπρόσωποι από τις ομοσπονδίες θα έρθουν στην Καλαμάτα για να αναδείξουν τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία στο νομό Μυσσηνίας. Καλούμε όλους τους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους να παρευρεθούν στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα της Αδειοδημεσσηνίας μαζί με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, να δηλώσει το παρόν του. Η υγεία αφορά όλους μας, είναι σε ευθύνουσα κατάσταση τα τελευταία χρόνια και πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται, ώστε να γίνουν άμεσα προσλήψεις και η δυνατότητα να παρέχεται αξιοπρεπής υγεία και ποιοτική υγεία στους εργαζόμενους και στους πολίτες του νομού Μυσσηνίας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία όλων αύριο, Τετάρτη, 6.30 ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ευχαριστώ. Να καλέσω και εγώ από τη μεριά μου εκ μέρους του Σωματείου των Ειδικευμένων Ιατρών του ΕΣΥ νομού Μυσσηνίας σε αυτή την κινητοποίηση παύλα ημερίδα. Η ημερίδα αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη συντονισμού της δράσης μεταξύ μας, μεταξύ των πρωτοβάθμιων σωματείων και του Νομαρχιακού Τμήματος ΣΑΔΕΔΗ. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν, όλους τους κοινωνικούς φορείς, τα πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε καλέσει επίσημα όλους τους συλλόγους των ασθενών του νομού μας. Θα υπάρχει παρέμβαση στην ημερίδα από εκπρόσωπο του ΚΕΘΕΑ. Θα μιλήσει εκτενώς για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα γενικότερα με την δημόσια υγεία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Θα έρθει να μιλήσει ο κύριος Γαλανόπουλος Γιάννης. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, να ευαισθητοποιήσουμε τους κοινωνικούς φορείς και να διεκδικήσουμε δημόσια υγεία για όλους. Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα αναφερθούμε διεξοδικά για τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και για να εξηγηθούμε ακριβώς ενώ ότι θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας και στα κέντρα υγείας του νομού Μεσσηνίας. Όμως δεν θα μείνουμε εκεί. Θα προτείνουμε λύσεις και επίσης θα δώσουμε τον τόνο για τις διεκδικήσεις που πρέπει να γίνουν από όλα τα σωματεία και από όλους μας, έτσι ώστε να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας σύγχρονο, το οποίο να είναι αντάξιο των προσδοκιών όλων των πολιτών. Και εμείς, ως σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο Καλαμάτας, συμμετέχουμε αύριο στην ημερίδα που έχει διοργανώσει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, γιατί ένα ισχυρό νοσοκομείο με άρκες υπηρεσίες υγείας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του, αφορά όλη την κοινωνία. Οι δαπάνες για την υγεία είναι οι χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα διεκδικήσουμε, να διεκδικούμε την αύξησή τους και τη γενναία χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Αύριο, στην ημερίδα παύλα κινητοποίηση που γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, θα έλθει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, να αναπτύξει στο μεσσηνιακό λαό και σε όλους τους φορείς τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά, πανελλαδικά, στον τομέα της υγείας.
Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Στρατικοπούλου Πολυξένη. Είμαι η πρόεδρος του Σωματείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισίας. Σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα ΔΕΔΗ Μεσσηνίας και τα Σωματεία των Ειδικευόμενων Ιατρών της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, το Σωματείο Εργαζομένων της Καλαμάτας και των Εργαζομένων Κέντρων Υγείας, διοργανώσαμε μία ημερίδα που θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Το πρωί έχουμε στάση εργασίας 10 με 11 στην περίβολο του νοσοκομείου, όπου και εμείς έχουμε καλέσει πάρα πολλά σωματεία. Θα γίνουν παρεμβάσεις και από δικηγορικό σύλλογο, διότι και εκεί έχουμε πρόβλημα με τα δικαστήρια. Θα μιλήσουν πολλοί εκπρόσωποι σωματείων και θα θέλαμε τώρα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να αντιληφθεί τι προβλήματα έχουμε και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια παροχή φροντίδας υγείας, και θέλουμε να επισημάνουμε τώρα όσον αφορά το δικό μας νοσοκομείο, τα προβλήματα που έχουμε. Την ανάγκη ότι το νοσοκομείο της Κυπαρισίας καλύπτει υγειονομικά τη Δυτική Πελοπόννησο. Τόσο η Δυτική Μεσσηνία, Δήμη Πηλίας Τριφυλίας, Τμήμα της Ιχαλίας, όσο και η Νότια Ηλία, περιοχή Κρεσταίνων και Ολυμπίας, εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισίας. Μια ακτίνα από βορρά προς νότο τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα. Η δυναμικότητα του νοσοκομείου είναι 70 κλίνες. Οι 42 είναι του παθολογικού τομέα και 28 του χειρουργικού τομέα. Διαθέτει μονάδα τεκνητού νεφρού, αποτελούμενη από 14 μηχανήματα. Στην κάλυψη όλων αυτών, το τροχοπέδι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μας αφορούν. Το νοσοκομείο μας εφημερεύει όλο το 24ωρο, 30 μέρες το μήνα. Με την αλλαγή του οργανισμού το 2012, στο παλιό οργανόγραμμα οι οργανικές θέσεις των ιατρών ήταν 45. Στο καινούριο οργανόγραμμα μειώνονται στις 28 θέσεις. Η νομική και η διοικητική και λειτουργική συγχώνευση με το νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς και η αποψήλωση στις οργανικές θέσεις του προσωπικού στο οργανόγραμμα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, αποτελούμενο πλέον από την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισίας, επέφερε την σταδιακή υποβάθμιση και απαξίωση τα τελευταία 12 χρόνια. Ενδεικτικά τώρα μιλάμε για τις θέσεις ιατρών που αφορούν σήμερα το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Καλυμμένες είναι οι 16 θέσεις. Οι άλλες 12 είναι κενές. Από αυτές ακόμα έχουμε 2 προσωποπαγή, οι οποίες είναι από ένα χειρουργό και ένα νεφρολόγο. Έχουμε έναν επικουρικό παιδίατρο, έναν επικουρικό παθολόγο και έναν αιματολόγο. Επίσης έχουμε μία μετακίνηση από το νοσοκομείο του Πύργου που είναι αιματολόγος, και από τα κέντρα υγείας φιλιατρών έχουμε μετακίνηση ενός νευρολόγου, γυναικολόγου και οδοντίατρου. Οι ανάγκες για προσλήψη ιατρών είναι σημαντικές και για να μην μένουν άγονες πρέπει να δοθούν κίνητρα, όπως οικονομικά, στέγαση και άλλα. Να χαρακτηριστεί το δικό μας το νοσοκομείο άγωνο, έτσι ώστε για 5 χρόνια όποιος δεχτεί τη θέση να μην μπορεί να φύγει. Να σταματήσουν οι μετακινήσεις των ιατρών μας σε άλλα νοσοκομεία, διότι αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο μας, με αποτέλεσμα οι καθημερινές εφημερίες μας να μην είναι ασφαλείς. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό πως ο πυλώνας του δικού μας νοσοκομείου είναι ο παθολογικός και ο χειρουργικός τομέας, χωρίς βέβαια να υποτιμάμε τις υπόλοιπες ειδικότητες. Στο χειρουργικό τομέα διενεργούνται επεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία. Ο παθολογικός τομέας καλύπτει παθολογικά περιστατικά ανάλογα με τις δυνατότητές μας, κάνοντας διαφοροδιαγνώσεις που πηγάζουν εκτός από τις γνώσεις και στην εμπειρία χρόνων. Επίσης, πρέπει όλοι να αποδεχτούν ότι είμαστε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και ως έχουμε, μπορούμε χάρη στο ειδικευμένο προσωπικό να αντιμετωπίζονται τα πραγματικά επίγοντα για την ζωή περιστατικά, όπως το έφραγμα, το τροχαίο, οξύες δηλητηριάσεις, αντίδοτα που σε διαφορετική περίπτωση θα πετούνταν 45 λεπτά προς Καλαμάτα ή Πύργο, καθώς ένα κέντρο υγείας δεν δύναται να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες τα περιστατικά. Τώρα, όσο αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, όπως το νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό,
καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου μας, γιατί στελεχώνονται από πολλούς συμβασιούχους, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν εντός του έτους. Επομένως, η ανάγκη για τη μονιμοποίησή τους είναι επιτακτική. Οι διακομιδές έχουν αυξηθεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, είτε για νοσηλεία, είτε για διαγνωστικές εξετάσεις. Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ δεν είναι αρκετά, εφόσον έχουν καταντήσει ταξί. Υπάρχουν στιγμές που η τριφυλία είναι τελείως ακάλυπτη από ασθενοφόρο, που έχουν πάει διακομιδές. Φανταστείτε να συμβεί ένα επίγον περιστατικό και το ασθενοφόρο να έχει πάει ένα άλλο περιστατικό στην Καλαμάτα, π.χ. για έναν υπέρηχο, αφού δεν εφημέρευε τη συγκεκριμένη μέρα ακτινολόγος. Επίσης, πρέπει να αναφερθούμε στον ελλειπή εξοπλισμό των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Η ελλείψη σε μηχανήματα είναι μεγάλη. Ενδεικτικά καλούμε το ΕΚΑΒ να πάρει καρδιολογικό περιστατικό π.χ. για διακομιδή και ζητάει monitor από εμάς για να το συνδέσει τον ασθενή ώστε να το συνοδεύσει ο γιατρός. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αναπνευστήρες. Τα ασθενοφόρα που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια στην νοσηλευτική μονάδα Κυπαρισίας είναι πλήρως εξοπλισμένα με μηχανήματα. Να τα αποδεσμεύσει, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αυτά τα ασθενοφόρα, πέρα από τους οδηγούς του δικού μας νοσοκομείου, που κάνουν μόνο πρωινή απογευματινή βάρδια και όχι πάντα. Να διακοπεί η μετακίνηση του πληρώματός μας μαζί με το ασθενοφόρο που έχει έρθει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες της Καλαμάτας, διότι και εμείς έχουμε μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό ως εργαζόμενοι ζητάμε και διεκδικούμε και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Τροποποίηση του οργανισμού, αύξηση ιατρικών θέσεων, κίνητρα μοριοδότηση. Προσλήψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ. Σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και όχι μεταχειρισμένα. Κατανομή επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων βάσει των κλινών και όχι αυθαίρετα. Διακοπή των μετακινήσεων του προσωπικού σε άλλα νοσοκομεία. Όχι περικοπές στον ετήσιο προϋπολογισμό για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Όχι άλλη οικονομική επιβάρηση για προσωπικό που δεν εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισίας. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Όχι στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην αλλαγή του εργασιακού καθεστώς. Μονιμοποίηση όλων των συμβάσεων, μετατροπή σε μακροχρόνιες ή αορίστου χρόνου. 11. Το χαρακτηρισμό του νοσοκομείου σε άγωνο Α. Η γεωγραφική θέση της περιοχής, το εδαφικό ανάγλυφο, το άσχημο οδικό δίκτυο, η ανεπαρκή συγκοινωνία και η μεγάλη απόσταση από τα γειτονικά νοσοκομεία καθιστά το νοσοκομείο μας απαραίτητο για την καλή υγεία των πολιτών της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να σταθεί δίπλα μας και να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην αποδυνάμωση των νοσοκομείων, αλλά στην στελέχωσή τους και στην επάνδρωσή τους. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Χρυσανθακόπουλος Χρήστος. Είμαι εργαζόμενος στο ΚΕΘΕΑ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ και του θεραπευτικού προγράμματος της Καλαμάτας, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, που μας προσκάλεσε σήμερα στη συνέντευξη τύπου και αύριο στην ημερίδα και στην κινητοποίηση. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε κινητοποιήσεις, εν αναμονή ενός νομοσχεδίου σκούπα που αφορά τη μεταρρύθμιση στον χώρο της ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα στον χώρο της απεξάρτησης. Ουσιαστικά, οι τέσσερις μεγάλοι οργανισμοί, πανελλαδικοί οργανισμοί, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, το 18 ΆΝΟ και οι ψυχιατρικές μονάδες απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διαρροές και τα δελτία τύπου του Υπουργείου, κλείνουν και οι τέσσερις αυτοί ιστορικοί οργανισμοί και προβλέπεται να φτιαχτεί ένας οργανισμός που θα περιλαμβάνει τον τομέα της απεξάρτησης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, ένα μεγάλο πρόβλημα, να κλείσουν οι ιστορικοί οργανισμοί που επί 40 χρόνια, όπως είναι και το ΚΕΘΕΑ, ασχολούνται με την απεξάρτηση. Στον καινούργιο οργανισμό, το ΚΕΘΕΑ, που είναι και ο μοναδικός οργανισμός με το 18 ΆΝΟ,
που ασχολούνται με την στεγνή απεξάρτηση υποβαθμίζονται στο καινούριο οργανισμό που πρόκειται να φτιαχτεί. Γι' αυτό λοιπόν οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ, οι σύλλογοι οικογένειας, οι απόφοιτοι, όλος ο κόσμος που έχει πάρει υπηρεσίες και γνωρίζει τι είναι το ΚΕΘΕΑ, βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε κινητοποίηση ενάντια σε αυτήν τη μεταρρύθμιση που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας. Εμείς θα βρισκόμαστε το επόμενο διάστημα σε κινητοποίηση, σχεδιάζουμε διάφορα πράγματα, σχεδιάζουμε βασικά να ενημερώσουμε την κοινωνία για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση, γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται και η ιδιωτικοποίηση μέρους ή ολόκληρης απεξάρτησης. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους ανθρώπους της υγείας, τα νοσοκομεία και όλο το ΕΣΥ, που και εμείς είμαστε κομμάτι του, στην περαιτέρω υποβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Η ογκολογική μονάδα, λοιπόν. Τι γίνεται, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της παρετήθηκε. Παρετήθηκε. Αυτή είναι η πληροφορία δικιά μου. Η γυναίκα που ήταν... Δεν έχουμε τέτοια πληροφορία επίσημη ότι έχει παραιτηθεί η γιατρός μας. Είναι το πρόβλημα που θίγουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο τμήμα, μια ολόκληρη κλινική, να στηρίζονται πάνω σε ένα γιατρό. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα προκήρυξη ογκολόγου. Έχει γίνει μία φορά προκήρυξη ογκολόγου, δεύτερου ογκολόγου δηλαδή. Έχει βγει άγωνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχε κανένα ενδιαφέρον από κανένα γιατρό. Είναι αυτά που λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι θα πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα στους γιατρούς στην περιφέρεια, για να ξεκινήσει να έρθει ένας γιατρός από την Αθήνα και να αξίζει τον κόπο να πληρώσει 700 ευρώ ενίκιο, για να ζήσει σε αυτή εδώ πέρα την πόλη και να μπορέσει να ζήσει τα παιδιά του και να δουλέψει την ογκολογική κλινική μαζί με τη γιατρό μας. Οπωσδήποτε οι γιατροί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, αρρωσταίνουν. Όταν υπάρχει ένας γιατρός και φεύγει και αυτός, πέφτει η λειτουργία της κλινικής. Τι θα γίνει τώρα? Προσπαθούν να βρουν λύση. Προς το παρόν κρατάνε οι χημειοθεραπείες, δηλαδή οι θεραπείες που ήδη είχε δώσει ο γιατρός μας, τις κρατάνε με νύχια και με δόντια άλλοι γιατροί του νοσοκομείου, οι γιατροί από το τμήμα μεσογειακής ανεμίας. Αλλά θα πρέπει προσωπικά να δώσει μια λύση. Ψάχνουν μια λύση. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Το πρόβλημα που υπάρχει με την ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς ως σωματείο είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν φτάνει ένας γιατρός. Δεν φτάνει ένας γιατρός για να καλύψει τις ανάγκες ενός τέτοιου κρίσιμου τομέα όπως είναι η ογκολογική ασθενής. Σας τα εξήγησε και η πρόεδρος. Εγώ να σας μεταφέρω και την ενημέρωση που είχα από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, το οποίο αποφασίσαμε εκτάκτως να υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτη για να καλύψει προσωρινά την κατάσταση, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό. Αλλά εμείς ως σωματείο επιμένουμε ότι το βασικό είναι η προκήρυξη των θέσεων γιατρών του ΕΣΥ, να προκηρυχθεί και άλλη θέση γιατρών του ΕΣΥ, γιατί οι ανάγκες του πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλες.